Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Κυριακή 12 του Σεπτέμβρη είναι η πρώτη ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Sky. Η ώρα είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και ας δούμε σε τίτλους τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας. Εξανεμίζονται πλέον οι ελπίδες για την ανέβαση επιζώντων. Στους 110 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών. Ωστόσο, οι άνδρες της ΕΜΑΚ και των ξένων σωστικών συνεργείων συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό όλων των αγνοωμένων. Συνεχίζεται σήμερα η καταβολή του επιδόματος των 200.000 δραχμών στους σεισμοπαθείς. Αλλαλούν γραφειοκρατίας χθες το Εγάλεο, το Μενίδη και τα Άνω Λιώσια. Ανοιχτά μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι τα υποκαταστήματα των τραπεζών Εθνική, Εμπορική, Πίστη, Οσιονική και Γενική. Μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει εκδοθεί το πόρισμα της Δεκαμενούς Επιτροπής που συστήνεται με εντολή του Κώστα Λαλιώτη για να διερευνήσει τα αίτια των καταρρεύσεων. Προαιρετικές θα είναι οι επαναληπτικές εξετάσεις των μετεξεταστέων μαθητών της Δευτέρας Λυκείου και του Γυμνασίου για τα σχολεία του Λεκανοπεδίου που επλήγησαν, ανακοίνωσε ο Γεράσιμος Αρσένης. Ένα στα τρία σχολεία κατάλληλο εκτιμούν οι ειδικοί. Κυρίες και κύριοι, ο καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, ο κ. Βασίλης Παπαζάχος, μίλησε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Ας παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό αποσπασμά του και αμέσως μετά θα πάμε στην πρώτη μας συζήτηση. Μπορείτε να πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους όπου τα σπίτια των οποίων έχουν πάρει πράσινο χρώμα, δηλαδή δεν έχουν πρόβλημα, μπορούν να επιστρέψουν. Να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Ποτέ κανένας σεισμολόγος δεν λέει σε κανέναν μπες στο σπίτι σου ή μην μπαίνεις. Αλλά μετά τη σύσση που είχαμε κάνει στο υπεχοδέ και με τη ζήτηση με τους μηχανικούς, που είναι πιο ειδικοί από εμάς στα θέματα αυτά, και έχοντας υπόψη ότι έχουμε μια ομαλή εξέλιξη της ακολουθίας, όλα τα στοιχεία μέχρι τώρα δείχνουν ότι ο σεισμός ήταν κύριος σεισμός και η ακολουθία αυτή ακολουθεί μια ομαλή εξέλιξη. Στο βαθμό που η επιστήμη μπορεί να το κρίνει αυτό και νομίζω υπάρχουν συγκλίνοντα στοιχεία που δείχνουν αυτό. Λέμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην μπει κανένας μέσα στο σπίτι του. Όταν το σπίτι του είναι πράσινο, το έχουν ελέγξει μηχανικοί και επομένως είναι ασφαλής. Λέμε για τα άλλα σπίτια δεν πρέπει να μπουν μέσα. Γιατί είναι δυνατόν ένας ισχυρός μετασεισμός να προκαλέσει βλάβη για ακόμα και κατάρρευση. Το ξέρουν οι πολίτες. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, το σπίτι των οποίων έχει πάρει πράσινο χρώμα, δεν έχει υποστεί κάποια ιδιαίτερη ζημιά, και όμως φοβούνται να επιστρέψουν, φοβούνται τους μετασεισμούς. Εσείς λέτε. Ναι. Δεν μπορείτε να πάρετε την ευθύνη και να τους πείτε επιστρέψτε. Όχι, κανένας σεισμολόγος σε όλο τον κόσμο είναι αυτή η γενική. Πια κανένα δεν μπορεί να πει στον. Μπορεί κάποιος να θέλει να μένει αιωνίως σε μια σκηνή γιατί δεν θέλει να την κινδυνεύσει καθόλου. Δεν μπορεί να το επιβάλλουμε. Αλλά εγώ που μένω στα Σεπόλια, η κόρη μου στα Σεπόλια και όταν κατεβαίνω στην Αθήνα. Θα είχατε ήδη επιστρέψει. Επέστρεψα, ήμουν στο σπίτι μου και η κόρη μου είναι μέσα στο σπίτι μου. Μέσα στο σπίτι, γιατί μέχρι πότε θα καθίσουμε έξω. Και η πιθανότητα για να πάθει βλάβη το σπίτι μου τώρα είναι όσο είναι η πιθανότητα σε μια άλλη περίοδο μη μετασεισμικής δράσης. Μια πιθανότητα πάντα έχω στην Ελλάδα όταν μένω σε ένα σπίτι. Έχετε αποκλείσει συνεπώς το ενδεχόμενο να γίνει ένας μετασεισμός πιο ισχυρός από τον 5,9. Από τον 5,9 είναι σχεδόν αποκλεισμένο. Σχεδόν αποκλεισμένο. Ένας δυνατός μετασεισμός όμως δεν μπορεί να αποκλειστεί. Δεν μπορεί να αποκλειστεί γιατί η συχνότητα των σεισμών ελαττώνεται με τον χρόνο. Το μέσο μέγεθος όμως διατηρείται σταθερό. Νομίζετε ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που χτίζουμε τα σπίτια στην Αθήνα μετά από αυτόν τον σεισμό σε εκείνο το σημείο, με αυτό το επίκεντρο? Γι' αυτό είναι πολύ ωραίο το ερώτημά σας και είναι, η απάντηση πρέπει να είναι επιστημονική. Δηλαδή, μαζεύοντας όλα αυτά τα επιτενσιογράμματα που έχουμε καταστήσει εμείς, τα Ινστιτούτα των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, θα υπολογιστούν τώρα από τα Ινστιτούτα το φάσμα του σεισμού. Και αν δούμε ότι το φάσμα που έχουμε στον αντισεισμικό κανονισμό είναι μέσα σε αυτό το φάσμα, περιλαμβάνεται μέσα στο φάσμα, δεν χρειάζεται καμιά αλλαγή. Αν όμως δούμε ότι αυτό είναι εκτός, τότε πρέπει προφανώς η Αθήνα από την κατηγορία 2 σεισμικής επικίνδυνος που είναι, πρέπει να πάει στην κατηγορία 3. Για την πρώτη εκτίμηση των ζημιών και για το ρόλο που έπαιξε το έδαφος σε αυτές, θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Γιάννη Πρωτονοτάριο, καθηγητή εδαφομηχανικής στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μεσόβιου Πολυτεχνείου. Θα τον δούμε, τον έχουμε κοντά μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Κύριε Πρωτονοτάριε, η συζήτηση πια επικεντρώνεται στο τι και τι σπταίει για όλη αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Για τις καταρρεύσεις ολόκληρων κτηρίων με πρωταρχικό θέμα το εργοστάσιο της Ρικομέξ και όσα έχουν γίνει στο ρέμα της Χελιδονούς, όσα απαράδεκτα προφανώς έχουν γίνει. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω καταρχάς τι ρόλο έπαιξε το έδαφος. Κατά πόσο, αν ήταν σαθρό το έδαφος, κατά πόσο αυτή είναι η κυρίαρχη αιτία των καταρρεύσεων και τι ρόλο έπαιξαν οι ενδεχόμενες αυθαίρετες δομήσεις, σύμφωνα άλλωστε με τα έγγραφα που βγαίνουν στη δημοσιότητα. Προτού απαντήσω σε αυτό το συγκεκριμένο ερώτημά σας, θα ήθελα να πω μερικά πράγματα γενικότερα.
Έχω περιδιαβεί τις πληγήσεις περιοχές, ναι. Τις περιοχές που κυρίως είχαμε πολύ μεγάλες βλάβες, πολύ μεγάλες ζημιές, mm-hmm. πάρα πολλές ώρες, μαζί με κάποιους συνεργάτες από το Πολυτεχνείο. Mm-hmm. Θα μιλάω για κάπου 100 άνθρωπο ώρες αυτές τις 3-4 μέρες. Mm-hmm. Ένα πρώτο λοιπόν στοιχείο που πρέπει να πω είναι ότι για ένα τέτοιο σεισμό μεγέθους 5,9, mm-hmm. το μέγεθος των ζημιών είναι ανέλπιστα μεγάλο. Και εκτείνεται σε μια συγκεκριμένη ζώνη. Αν θέλετε, μπορώ να δείξω και ένα βεβαίως. Πρόχειρο χάρτη βεβαίως. Που έχουμε συντάξει. Είναι αρκετά πρόχειρος, προκαταρκτικός. Είναι εδώ. Ωστόσο, είναι ναι. πολύ ενδιαφέρον και θα ήθελα να τον δούμε όσο μπορούμε να τον δούμε. Και αν δεν ξέρω να το αν μπορεί να επικεντρωθεί λίγο και να εξηγήσω. Ναι. Λοιπόν, σε αυτό το χάρτη, με το κόκκινο, την περιοχή που είναι κόκκινη. Δείχνουμε την περιοχή που οι βλάβες είναι πάρα πολύ μεγάλες σε όρους επιστημονικούς στην κλίμακα Μερκάλη. Θα μιλάγαμε για πάνω από 8, ίσως 9 στην κλίμακα Μερκάλη. Είναι, περιλαμβάνει κυρίως την περιοχή των Ανανοσίων και του Μεριδίου. Mm-hmm. Η πορτοκαλιά περιοχή είναι λίγο μικρότερες βλάβες, αλλά πάλι πάρα πολύ μεγάλες βλάβες. Όταν μιλάτε για λίγο μικρότερες, μιλάτε για κτίρια τα οποία χρήζουν άμεσης επισκευής, δεν είναι κατεδαφιστέα, αλλά έχει χρήζουν... και κατεδαφιστέα και σε αυτές τις περιοχές, αλλά το ποσοστό είναι μικρότερο. Ναι. Και βεβαίως έχει και πάρα πολλά επισκευαστέα. Όπως βλέπετε, είναι η υπόλοιπη περιοχή του Μενιδίου, η Θρακομακεδόνηση, η Μεταμόρφωση, ένα τμήμα της Φιλαδέλφειας κλπ. Βλέπετε μια κίτρινη και περιοχή. Η κίτρινη περιοχή είναι η περιοχή που έχει κάπως λιγότερες βλάβες, πάλι όμως έχουμε σημαντικές βλάβες ορισμένες φορές. Και περιπτώσεις κατεδαφιστέων. Mm-hmm. Όπως βλέπετε, έχουμε ένα άξονα περίπου δύση-ανατολή, με κάποια κλίση προς βορρά. Ναι. Και επίσης πρέπει να πω ότι φαίνεται εδώ, να το σταθεροποιήσω το χάρτη, φαίνεται εδώ ότι κυρίως το σεισμικό κύμα κινήθηκε από την επικεντρική περιοχή, που είναι βέβαια η περιοχή εδώ του Μενιδίου και των Άνω Λιωσίων, ναι. προς τα δυτικά και όχι προς τα ανατολικά. Γι' αυτό είχαμε βλάβες. Αρκετά περισσότερο στο Περιστέρι μέχρι και την Ελευσίνα, ενώ δεν είχαμε βλάβες ανατολικά, πολύ μεγάλες βλάβες, προς την βορειοανατολική Αττική. Mm-hmm. Άρα, για να επανέλθω στο ερώτημά σας, mm-hmm. Θα έλεγα ξανά ότι ανέλπιστα οι βλάβες είναι πολύ μεγάλες. Μιλάμε για εντάσεις μέχρι και κοντά στο 9 στην κλίμακα Μερκάλη, mm-hmm. που αυτό σημαίνει βέβαια ότι αναμενόμενες ήταν οι... σε ένα βαθμό με τέτοιου είδους εντάσεις που καταγράφουμε, mm-hmm. οι πολύ γενικευμένες βλάβες. Τώρα, και πρέπει γιατί? Να πω ότι υπήρξε κάποια έκπληξη και από τη μεριά μας στην έκταση των καταρρεύσεων. Mm-hmm. Τι μπορώ να πω σε αυτό. Πρώτον, ότι το τόνισα ήδη ότι η ένταση του σεισμού, οι επιταχύνσεις αν θέλετε, ήταν πάρα πολύ μεγάλες για ένα τέτοιο μέγεθος. Μάλιστα. Δηλαδή, άρα, πρώτη αιτία είναι η πολύ μεγάλη ένταση του σεισμού. Δεύτερη αιτία... Θα σας ζητήσω συγγνώμη για την διακοπή. Μια ανατελεία να σας πω ότι στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε και τον ποινικολόγο και δικηγόρο, τον κύριο Ευάγγελο Καρατζάβελο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Κύριε Καρατζάβελο, θα σας ρωτήσω αμέσως μετά, κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον κύριο Πρωτονοτάριο, κατά πόσο το νομικό πλαίσιο διασφαλίζει ή αφήνει περιθώριο παραγραφής των όποιων αδικημάτων τα οποία θα εντοπιστούν από την έρευνα που θα διεξαχθεί. Ναι. Και θα το ρωτήσουμε αυτό, διότι φαίνεται ότι οι γνώμες διείστανται. Ναι. Ακούσαμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Ευάγγελο Γιαννόπουλο, να λέει ότι θα τιμωρηθούν παραδειγματικά και δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει ενδεχόμενο παραγραφής των όποιων αδικημάτων. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, ο Δικηγορικός Σύλλογος, συγκεκριμένα ο πρόεδρός σας, ο κύριος Ρουπακιώτης, δηλώνει ότι το νομικό πλαίσιο, έτσι όπως το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, δεν διασφαλίζει ότι δεν θα παραγραφούν τα αδικήματα. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πολύ κόσμο, ενδιαφέρει όλους μας ιδιαιτέρως και θα ήθελα να το συζητήσουμε αυτό κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας και με τον κύριο Πρωτονοτάριο. Να ακούσουμε όμως ακόμη τον κύριο Πρωτονοτάριο, διότι δεν έχει ολοκληρώσει την εκτίμησή του. Κύριε Πρωτονοτάριο, σε εσάς ο λόγος. Βεβαίως. Μία αιτία λοιπόν ήταν η ένταση του σεισμού. Η οποία, ξαναλέω, ήταν ανέλπιστα υψηλή για ένα μέγεθος 5,9. Πιθανότατη λόγη είναι ο τρόπος που έσπασε, που διερρήχθη, όπως λέμε, το ρήγμα. Mm-hmm.
ο μηχανισμός γέννησης του σεισμού. Ναι. Και πρέπει να τονίσω ότι και από επιστημονικές καταγραφές σε επιταχυνσιογράφους που αναφέρθηκε ο αγαπητός μας καθηγητής ο κύριος Παπαζάχος, mm-hmm. μιλάμε για επιταχύνσεις μέχρι και 0,5G, 0,5 ναι. της επιτάχυνσης της βαρύτητας, ναι. που αυτό είναι κάτι πάρα πολύ υψηλό. Δηλαδή σε τέτοιες επιταχύνσεις καταγράφουμε συνήθως σε σεισμούς πολύ πάνω από το 6. Mm-hmm. Στην επικεντρική. Και αυτές μάλιστα δεν είναι στη ζώνη που σας έδειξα πριν, είναι κυρίως στην Αθήνα. Mm-hmm. Εκεί καταγράφτηκαν. Φαντάζομαι ωστόσο, κύριε Πετρόπουλο. Άρα εκεί στην περιοχή αυτή οι επιταχύνσεις ναι. πρέπει να ήταν ακόμη μεγαλύτερες. Πέρα όμως από αυτό, ωστόσο... θα ρωτήσετε βεβαίως γιατί εντάξει, κάποια κτίρια στάθηκαν και στην ίδια την περιοχή και στάθηκαν και αρκετά καλά. Φαντάζομαι ότι στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στις ώρες διδασκαλίας σας προς τους φοιτητές, δικαιολογείται την γένεση ζημιών σε οικοδομές, δεν δικαιολογείται την κατάρρευση. Βεβαίως. Ο αντισεισμικός σχεδιασμός και επομένως ο αντισεισμικός κανονισμός έχουν προβλεφθεί με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να έχουμε βλάβες, βεβαίως όταν συμβεί ένας μεγάλος σεισμός, αλλά να αποτρέπουμε καταρρεύσεις ακριβώς για να αποτρέπουμε θύματα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει διεθνώς ότι σε όλες τις χώρες δυστυχώς το καταφέρνουμε αυτό, ακόμη και στην Ιαπωνία ή στη ΣΥΠΑ, έχουμε θύματα. Στόχος όμως είναι η ελαχιστοποίηση του φαινομένου. Βεβαίως, στόχος είναι αυτός. Και κάποια στοιχεία να πω μακροσκοπικά, όπως λέμε στην επιστημονική γλώσσα, δηλαδή χωρίς όργανα ακόμη, δεν έχουμε τον καιρό, σε σχέση με άλλους παράγοντες που έπαιξαν ρόλο, ένας από αυτούς είναι το έδαφος. Βεβαίως, αυτόν τον καιρό ακούγονται πάρα πολλά πράγματα για το έδαφος. Είπατε κι εσείς τη λέξη αθρό, δεν είναι και η καλύτερη λέξη να αναφερθεί κανείς για το έδαφος. Mm-hmm. Σαφώς οι εδαφικές συνθήκες της κάθε μέρους τοποθεσίας mm-hmm. μέσα στην ευρύτερη περιοχή παίζουν σημαντικό ρόλο. Βοηθήστε αυτό μας άλλωστε, στο ρέμα της Χελιδονούς. Αυτό άλλωστε προβλέπεται και από τον κανονισμό. Το σύγχρονο μάλιστα κανονισμό, τον τρέχοντα τώρα κανονισμό, mm-hmm. στον παράγοντα έδαφος δίνεται ιδιαίτερη σημασία. Mm-hmm. Βοηθήστε μας λοιπόν λίγο συγκεκριμένα για το ρέμα της Χελιδονούς. Καταρχήν, να πούμε ότι δεν είναι εντελώς γεγονός ότι η Ρικομέξη και τα είναι πάνω στα μπάζα του ρεύματος. Mm-hmm. Είναι στην παριά, στην πλαγιά του ρεύματος, mm-hmm. που πιθανότατα υπήρξαν επιχωματώσεις. Mm-hmm. Όχι του ίδιου του ρεύματος. Δεν έχει αυτό σχέση με τον παράγοντα ρεύματα και πλημμύρες, παραδείγματος χάρη. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Mm-hmm. Πιθανόν λοιπόν υπήρξαν επιχωματώσεις για να κτιστεί αυτό το μεγάλο εργοστάσιο. Επίσης. Και προφανώς επίσης υπήρξαν και αυθαίρετες τμηματικές επεκτάσεις. Ναι, διάβασα χθες για αυτό το θέμα σε κάποια εφημερίδα, άκουσα και από τα δελτία σας. Δεν μπορώ να σχολιάσω γιατί δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί τι ακριβώς έγινε. Mm-hmm. Βεβαίως, αν υπήρξαν και αυθαιρεσίες, αυτός πιθανόν ήταν ένας άλλος πολύ, πολύ σημαντικός ίσως λόγος. Mm-hmm. Να είναι το εργοστάσιο κτισμένο σε έδαφος που σε μια πλαγιά. Ναι. Κοντά στο ρέμα, ναι. που πιθανόν να υπήρξαν επιχωματώσεις, ναι. αυτό πιθανότατα επιδείνωσε τις συνθήκες της σεισμικής δόνησης στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Βεβαίως, αν η θεμελίωσή του ήταν επαρκώς καλή, που πιθανά από ό,τι ακούω και από ό,τι εκεί στην περιοχή μου είπαν κάποιοι που είχαν σχέση με την οικοδομή, ότι είχε καλή θεμελίωση, αυτό που λέμε μια ενιαία πλάκα χοντρή θεμελιώσεως, να εμείωνε τα αποτελέσματα, όμως όλα αυτά τα θέματα χρήζουν μεγάλης περαιτέρω διερεύνησης για να αποφανθούμε. Είναι κακό να κάνουμε γρήγορες εκτιμήσεις. Επιτρέψτε μου, παρακολούθησαν το χάρτη που δείξατε πριν από λίγο και στην περιοχή της Φυλής. Επικοινώνησε ο Δήμαρχος μαζί μας, αν χρειαστεί τον έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή, και μας επισημαίνει ότι και η δική του περιοχή ανήκει στην κόκκινη ζώνη που έχετε σχεδιάσει. Αν θέλετε να το ξαναφέρω. Να ξαναδούμε το χάρτη, αν γίνεται, παρακαλώ πολύ, να δούμε το χάρτη πιο κοντά. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Απλώς έχω σημειώσει τα πιο γνωστά μέρη που είναι το Μενίδη και τα Άνω Λιώσια. Και η περιοχή της Φυλής, λοιπόν, ανήκει στην κόκκινη περιοχή νότιο-δυτικά, είναι κοντά σε αυτές τις περιοχές. Στην κόκκινη περιοχή. Θα έλεγα και στην Πορτοκαλί και στην κόκκινη. Όπως επίσης η μεταμόρφωση είναι στην Πορτοκαλί περιοχή, αλλά και οι Θρακομακεδόνες. Μάλιστα. Θα ήθελα να πω και για κάποιους άλλους παράγοντες. Να σας αναφέρω, ας πούμε. Εδώ στην Πορτοκαλί περιοχή που έδειξα πριν είναι και οι Θρακομακεδόνες και η μεταμόρφωση. Mm-hmm. Στους Θρακομακεδόνες δεν είχαμε κανένα θύμα. Ναι. Στη μεταμόρφωση είχαμε, όπως ξέρετε, τουλάχιστον τρεις σημαντικές καταρρεύσεις σε πολυκατοικίες. Mm-hmm.
και πολύ σημαντικές βλάβες σε άλλες υποδομές όπως εργοστάσια κλπ. Είναι σαφής, είναι νομίζω ξεκάθαρη. Νομίζω ότι εδώ περιέχεται ένα ταξικό στοιχείο, θα το πω, επιτρέψτε μου τον όρο. Ναι. Ξέρετε, δεν είναι ίδια περιοχή οι Θρακομακεδόνες και η μεταμόρφωση από πλευράς δυνατοτήτων των κατοίκων που ζουν εκεί. Mm-hmm. Θέλω να πω επομένως ότι κατά κανόνα οι κατασκευές στους Θρακομακεδόνες είναι αρκετά καλύτερες, ναι, διότι είχαν δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να πληρώσουν πολύ περισσότερο, ναι, από, ναι, ό,τι στη μεταμόρφωση. Ναι. Και επομένως, ένα παράδειγμα ότι η ποιότητα κατασκευής, σε γενικές γραμμές το λέω αυτό, παίζει σημαντικό ρόλο. Χθες είναι χοντρό παράδειγμα εδώ. Ενώ, ας πούμε, είχαμε, εγώ τουλάχιστον εκτιμώ, παρόμοιες εντάσεις στις δύο αυτές περιοχές, ναι, καταστροφές είχαμε μεγαλύτερες στην περιοχή τη μεταμόρφωση από τον Θρακομακεδόνα. Είναι σαφή η ευθύνη των κατασκευών. Ή όπως είδαμε κάποιες εργατικές πολυκατοικίες στη Νέα Φιλαδέλφια ή στην μεταμόρφωση. Είναι σαφή οι ευθύνε των κατασκευαστών και των πολιτικών μηχανικών σε αυτή την περίπτωση. Είναι σαφέ ότι κυρίαρχο ρόλο στην κατάρρευση μια πολυκατοικία παίζει η κακή ποιότητα των οικοδομικών υλικών. Δεν μπορώ να λέω γενικά πράγματα, ξέρετε. Δεν είναι σωστό επιστημονικά. Γενικά. Βεβαίως, σας έκανα την παρατήρηση πριν για τις δύο περιοχές σε αντιπαράθεση. Είναι σαφές ότι η ποιότητα κατασκευής και η ποιότητα των υλικών είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγων. Κυρίως οι έρευνες τώρα και από επιστημονική πλευρά και από δικαστική, νομική πλευρά, θα στραφούν και σε αυτά τα θέματα. Πιστεύω ότι οι συλλογικοί φορείς όλων των εμπλεκομένων και των μηχανικών και όποιον άλλον θα είναι αμερόληπτη. Σε αυτό το σημείο να δούμε τον, να ακούσουμε και τον κύριο Καρατζάβελο, τον ποινικό λόγο. Κύριε Καρατζάβελε, ναι, παρακαλώ. Μας ακούτε. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα και πάλι. Το ερώτημα λοιπόν είναι κατά πόσο το νομικό πλαίσιο, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, διασφαλίζει ότι οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν μόλις εντοπιστούν. Ναι. Ή υπάρχει ενδεχόμενο ή υπάρχει περιθώριο παραγραφής των όποιων αδικημάτων. Ναι. Βέβαια. Εκείνα τα αδικήματα τα οποία είναι πλημελήματα, σύμφωνα με τον νόμο, παραγράφονται στην πενταετία. Όμως, να διευκρινίσουμε κάτι πάνω σε αυτό. Στην πενταετία από την ημερομηνία κατασκευής, ναι, ναι, ανέγερσης της οικοδομής, ναι, 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 ή από την ημερομηνία της γέννησης της κατασκευής. Ζημιάς. Της ανέγερσης της κατασκευής. Της ζημιάς. Αυτό είναι το νομικό πλαίσιο της υφιστάμενης σημερινής νομοθεσίας. Πλην όμως, εάν γίνει τροποποίηση του νόμου, ναι, νομίζω ότι οπωσδήποτε η παραγραφή πλέον δεν θα υφίσταται και θα υπάρχει πρόβλημα για τους υπαίτιους όλων αυτών των παρανόμων κατασκευών και γενικότερα του κάθε υπευθύνου και υπαιτίου. Λέτε όμως ότι αν ισχύσει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, οι οικοδομές που αναγέννησαν το 94 ή το 93 για παράδειγμα και κατέρευσαν στον σεισμό της Τρίτης, δεν μπορούν να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Ναι, σε βαθμό πλημελήματος είναι βέβαια. Ναι, ναι. Ο νόμος ορίζει μέσα σε 5 χρόνια, πενταετία βέβαια, αν υποτεθεί και δεν υπάρχει έγκληση και δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και να πάρει και κλητήριο θέσπισμα ο υπαίτιος για να δικαστεί, έχουμε την παραγραφή. Την θεμελιώδη αυτή, τη διάταξη της παραγραφής, της πενταετίας. Ή οχταετίας, ενώ και εφόσον πάρει την κλίση στην πενταετία. Δηλαδή παρατείνεται η παραγραφή, αλλά 3 χρόνια σε περίπτωση κατά την οποία έχει πάρει κλίση ο κατηγορούμενος για να δικαστεί πρώτης πενταετίας, πρώτης λήξεως δηλαδή της πενταετίας. Μάλιστα. Είναι αρρύθμισης όμως, ναι, όπως παρακολουθώ, που θα πραγματοποιηθεί ή αν πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ναι, οπωσδήποτε δεν αφήνει περιθώρια για παραγραφή και ως εκ τούτου θέλω να πιστεύω ότι οι υπαίτιοι θα έχουν θα πρόβλημα. Θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Αρκετά σοβαρά. Κύριε Καρατζάβελε, είστε σαφείς, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Παρακαλώ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Παρακαλώ και εσείς, ευχαριστώ. Κύριε Παπαδονταρία, θα κλείσουμε με εσάς. Μάλιστα. Θα ήθελα να πω μερικές σκέψεις για τι πρέπει να κάνουμε για το μέλλον, για το τι πρέπει να κάνουμε. Έτσι, πώς μπορούμε να οχυρωθούμε. Και σε σχέση βέβαια με τα αντικείμενα που εγώ ασχολούμαι. Mm-hmm. Ένα πράγμα είναι που το τόνισε και χθες ο κύριος Παπαζάχος. Μιλάω πρώτα για μακροπρόθεσμα και μετά για άμεσα. Mm-hmm.
να δούμε γρήγορα, με καλή συνεννόηση όλης της επιστημονικής κοινότητας που εμπλέκεται στα θέματα αυτά, αν χρειάζεται αλλαγές ο αντισεισμικός κανονισμός, ειδικά στην περιοχή της Αθήνας. Μια πρώτη γνώμη που θα πω δική μου είναι η εξής, ότι πιστεύω ότι στον τομέα που αφορά τα δομοστατικά του, σαν το πώς να κατασκευάζονται τα κτίρια, είναι πολύ καλός, είναι και πρόσφατος, και βεβαίως το κομμάτι το σεισμολογικό του. Πιθανότατα όμως, επειδή ακριβώς η περιοχή αυτή είχε πάρα πολλά χρόνια να δημιουργήσει σεισμούς, να χρειάζεται ξανά να δούμε το θέμα της ζώνης. Αν δηλαδή αυτή η περιοχή πρέπει να είναι στη ζώνη 2, ιδιαίτερα η βορειοανατολική Αθήνα, δεν μιλάω για όλο το Λυκανοπέδιο, ή στη ζώνη 3, που θα καταστήσει πιο γερές τις κατασκευές στη ζώνη 3, και ίσως και η ανατολικότερη Αττική από τη ζώνη 1 που είναι τώρα, δηλαδή που προβλέπεται πολύ μικρή σεισμικότητα, να πάει στη ζώνη 2. Χρειάζεται αυστηρότερος εκεί κανονισμός, η θέσπιση κανονισμού, ελέγχου, υποχρεωτικού ελέγχου της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στις ιδιωτικές χώρες. Είναι συμπλήρωση της νομοθεσίας. Αυτό δεν είναι κατά ανάγκη σημείο του κανονισμού. Πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν στο θέμα της παραγωγής ιδιωτικών έργων, το θέμα των κατασκευαστών, ποιος κατασκευάζει και ποιος δεν κατασκευάζει. Του Μητρώου, δηλαδή. Του Μητρώου των κατασκευαστών. Και, όπως είπατε, του ελέγχου της ποιότητας των υλικών. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι πέρα από τον αντισεισμικό κανονισμό, χρειάζονται άμεσα να γίνουν τα εξής σε χοντρικές γραμμές. Ειδικότερα στην περιοχή της Αθήνας, αλλά και ευρύτερα σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα σε πολεοδομικές περιοχές που αναμένονται υψηλή σεισμίσεως, να γίνουν σοβαρές μικροζωνικές μελέτες. Δηλαδή, να καταγράψουμε τις ζώνες ανάλογα με τις συνθήκες του εδάφους που λέγαμε πριν και τις τοπογραφίες, μέσα σε ένα ευρύτερο συγκρότημα, σε μια ευρύτερη περιοχή, που αναμένουμε για ειδικούς λόγους ψηλότερες εντάσεις. Δηλαδή, τι είδους εδάφη είναι εκεί, τι βάθη έχουν μέχρι το βράχο, τι ιδιότητες έχουν. Και βεβαίως, επίσης, να προσέξουμε πολύ περισσότερο τους όρους πολεοδόμησης. Πώς επεκτείνονται τα σχέδια πόλεων, πράγμα που δεν έγινε βέβαια ποτέ στο Λυκανοπέδιο με προσοχή, το θέμα αυθαίρετα. Έχουμε πολλά να κοιτάξουμε. Με την ένταξη αυθαιρέτων κλπ. Έχουμε πολλά να κοιτάξουμε και οι επισημάνσεις σας είναι κέρυες. Τώρα, για τα άλλα θέματα είναι κυρίως κοινωνικού χαρακτήρα. Πιστεύω ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα δείξουν τον καλύτερο εαυτό τους. Γιατί πραγματικά τα πράγματα είναι τεράστια. Ας το ελπίσουμε ολόψυχα. Σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία και ευχαριστώ και εγώ πολύ, κύριε Παυλόπουλε, που μοιραστήκατε μαζί μας. Καλή σας μέρα. 8:25 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.